συνέχεια με τη σημερινή εκπομπή. Καλό απόγευμα σε εκείνους οι οποίοι τώρα εντάσσονται στη δική μας τηλεοπτική συντροφιά. 46 λεπτά μετά τις 5, ώρα να μιλήσουμε για πολιτισμό, ώρα να μιλήσουμε για βιβλία, ώρα να γνωρίσουμε από κοντά ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικά αγγίγματα ψυχής, πατούν με άλλο τρόπο στη ζωή και χαιρόμαστε όταν συναντάμε νέα παιδιά που έχουν ένα άλλο τρόπο σκέψης, παρήγορο πολύ στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε, τους σκληρούς, τους απότομους, τους περίεργους. Να μην σπαταλήσω άλλο από τον χρόνο όμως της γνωριμίας με τον Γιάννη Χανδράκη, ο οποίος είναι κοντά μας. Να πω ένα καλό απόγευμα στην υπεύθυνη της στήλης για το βιβλίο και όχι μόνο, την ακίνητη και άκουνη Νίκη Μπελαδάκη. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Είσαι καλά. Καλώς σε βρήκαμε. Ναι, είμαι πολύ καλά και ήμουν έτσι οριακά για να κάνω την εισαγωγή για τον Γιάννη τον Χανδράκη που έχω δίπλα μου. Καλώς όρισες. Καλό απόγευμα. Με ένα βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, που φέρει τον τίτλο «Η Χνηλάτης, τα άδυτα ενός ονείρου». Αλλά ας μη στερήσω την εισαγωγή στη Νίκη, γιατί ξέρω ότι τη δουλεύει τώρα. Τώρα μιλάμε και αυτή την έχει μέσα στο μυαλό της. Άσε να την πει. Για να πάμε... Και δεν θα πω και πολλά, θα πω πολύ λίγα. Γιατί... Είσαι σίγουρη. Ναι. Έλα, κρατάω χρόνο. Εντάξει, είναι, πέρα από το ότι είναι ένας γλυκιδότος άνθρωπος, το βλέπουμε, τον έχουμε μπροστά μας. Είναι ένα πλάσμα που ασχολείται με πάρα πολλά. Έχει σπουδάσει ξενοδοχειακά και τουριστικά. Στον ελεύθερο του χρόνο όμως γράφει, γιατί αυτό αγαπάει. Έτσι τον γνώρισα και εγώ, σαν συγγραφέα. Γράφει ποίηση. Κάτι που δεν συναντάς εύκολα τους τελευταίους καιρούς. Ναι. Κάτι που δεν χωρά και στις μέρες μας, μωρέ Γιάννη. Χωράει, δηλαδή, όλα χωράνε. Ναι, προσπαθείς να τη βάλεις, αλλά έχει τόσες αιχμηρές γωνίες αυτή εδώ η καθημερινότητα, που πας να περάσεις και όλα από κάπου πιάνεις. Έλα, λόγω σε σένα. Είναι αλήθεια. Καλώς ήρθες και επίσημα. Καλώς σας βρήκα και επίσημα. Και από μένα και από τον Ιχνηλάτη. Θα σας εξηγήσω μετά γιατί το λέω αυτό. Ναι. Για πες μας αμέσως τώρα, γιατί είμαι περίεργη εγώ. Γιατί το λες Ιχνηλάτη? Ιχνηλάτης, αρχικά οι περισσότεροι που είναι από Κρήτη γνωρίζουν ότι υπάρχει μία ράτσα σκύλου, η οποία ονομάζεται Κρητικός Ιχνηλάτης. Ναι. Όταν σε κίνησα να γράφω, είχα την ανάγκη να ψάξω ένα ψευδώνυμο για να αρχίσω να κρύβομαι πρώτα απ' όλα. Γιατί όπως έχω μιλήσει και με πολλά άτομα από τότε που ξεκίνησα τη συγγραφική μου πορεία, ντρέπονται να βγάλουν τα συναισθήματά τους στη φόρα με το δικό τους ονοματεπώνυμο. Οπότε η ανάγκη μου να βρω κάποιο νέο ήρωα μου γέννησε ότι θα ήθελα να βρω κάτι το οποίο να συμβολίζει και εμένα και αυτό που κάνω. Ο Ιχνηλάτης είναι μια ράτσα σκύλου που έχει την ικανότητα να διακρίνει τα ίχνη από οτιδήποτε καταδιώκει και να παίρνει το αφεντικό του και να το πηγαίνει σε αυτό. Αυτό κάνω και εγώ μέσα εισαγωγικά, όχι αφεντικά και δούλη. Ναι. Παίρνω κάτι το οποίο μπορώ να το κάνω και το δίνω στον κόσμο απλόχερα. Πιστεύω πάρα πολύ στην αυτοβελτίωση. Πιστεύω στην προσωπική ανάπτυξη, στο να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να πάρει κάτι και να το προσαρμόσει στη δική του ζωή. Και ο Ιχνηλάτης, όπως θα προσέξατε, τα δύο πρώτα γράμματα είναι υψωμένα, είναι και τα αρχικά του ονοματεπωνύμου μου. Οπότε αποφάσισα. Τώρα το παρατηρώ, δεν το είχα δει. Να δείξω λίγο και το εξώφυλλο του βιβλίου που κρατάω στα χέρια μου, το οποίο παρακαλώ βρίσκεται και στη δεύτερη του έκδοση. Που σημαίνει ότι καλωσορίστηκε από το αναγνωστικό κοινό με ιδιαίτερη θέρμη, που σημαίνει ότι ο κόσμος το αγάπησε. Το αγάπησε, το διαβάζει, ψάχνει να βρει ανθρώπους με αυτού του τύπου την ευαισθησία και την προσέγγιση των πραγμάτων. Να πούμε βέβαια ότι ο Γιάννης έχει άλλο επαγγελματικό προσδιορισμό. Yeah. Ασχολείται επαγγελματικά με τον χώρο που έχει να κάνει και στον τόπο μας, με τις ξενοδοχειακές μονάδες, με τον τουρισμό, για να το πω καλύτερα. Yeah. Έχει σπουδάσει πάνω σε αυτό. Έχω σπουδάσει πάνω σε αυτό, ναι. Θα έλεγα ότι η συγγραφή είναι αυτό που είμαι ερωτευμένος και η άλλη μου δουλειά που έχω σπουδάσει κιόλας είναι η αγάπη μου. Είναι αυτή που παντρεύτηκες. Είναι αυτή που παντρεύτηκα, κάπως έτσι. Ναι. Και τα δύο είναι συνδεδεμένα άμεσα μεταξύ τους και τα δύο έχουν να μου δώσουν κάτι. Νομίζω παίρνω και από τη δουλειά μου παίρνω κάτι στη συγγραφή και από τη συγγραφή παίρνω κάτι και το πηγαίνω στη δουλειά μου. Οπότε είναι δύο κομμάτια τα οποία δεν θα τα αποχωριζόμουν με τίποτα. Να επιστρέψω λίγο εγώ στο εξώφυλλο, επειδή το ξεκίνησε η Αντιγόνη. Είναι ο ίδιος ο Γιάννης το εξώφυλλο. Είναι κάτι που έχει φτιάξει ο ίδιος μόνος του. Γενικά όλο το βιβλίο το έχει αναλάβει και το έχει δημιουργικά δηλαδή το έχει φτιάξει ο ίδιος. Το έχει επιμεληθεί. Ναι. Όλα. Και αν δεις και το εκδοτικό στίγμα, έτσι, Αντιγόνη. Είναι όλο εξ ολοκλήρου φτιαγμένο από τον Γιάννη. Ο Γιάννης με έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία αφιέρωση στην πρώτη σελίδα. Λέει χαρακτηριστικά να μην ξεχνάς πως τις ευθείες πας πιο γρήγορα, μα στις στροφές απολαμβάνεις το ταξίδι. Αλήθεια, εσύ σε ποια στροφή της ζωής σου επέλεξες να ξεκινήσεις να γράφεις? Θυμάσαι πότε ξεκίνησες να γράφεις? Συνήθως, αν ρωτήσουμε και άλλους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, με την ποίηση, με τη συγγραφή, θα καταλάβουμε ότι συνήθως στις στιγμές δυσκολίας και πιο πολύ στις στιγμές μοναξιάς ξεκινάς να γράφεις.
Παρ' όλα αυτά, είμαι αρκετά κοινωνικό άτομο. Δεν είμαι κλεισμένο στον εαυτό όχι, μου. Όχι. Έχω διαχωρίσει τη μοναξιά, την αγαπάω πάρα πολύ. Την έχω διαχωρίσει όμως και λέω ότι αυτή η ώρα είναι για μοναξιά, είναι για μένα. Γιατί η μοναξιά για μένα είναι ένα δώρο. Και αυτή η ώρα είναι για να μιλάμε με τους υπόλοιπους. Παρ' όλα αυτά, την αγαπώ πάρα πολύ και δύσκολα την αποχωρίζομαι. Τη μοναξιά. Ναι. Είσαι ένα πολύ νέο παιδί. Και δεν θα πω πόσο νέο παιδί είσαι. Εντάξει, άντρας είναι, δεν χρειάζεται. Ναι, όχι. Δεν κρατάω την ταυτότητα. Είναι 26 ετών. Ξεκίνησε να γράφει, όπως ο ίδιος αποκαλύπτηκε στο εσώφυλλο του βιβλίου, στα 22 του. Mm-hmm. Είναι αυτή η ηλικία η οποία έχει υπερένταση. Πιο ανήσυχη. Είναι ανήσυχη, έχει δυναμική. Και εγώ βλέπω ένα παιδί απέναντί μου το οποίο είναι ιδιαίτερα όριμο, κατασταλαγμένο. Ασχολείσαι με έναν χώρο συγγραφής όπως αυτό της ποίησης, που έχει και μια δυσκολία, όχι τόσο στην εμπορικότητά του και στη διαχείριση του εκδοτικού οίκου, που και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Αρκετά. Αλλά ακόμα και στον τρόπο που και ο ίδιος ο αναγνώστης θα επιλέξει. Δεν διαβάζουμε, Βρυγιάννη. Ισχύει. Δεν διαβάζουμε. Και όταν διαβάζουμε. Η ποιήση δεν είναι και κατανοητή από όλους, έτσι. Ναι. Δεν είναι το ίδιο όπως το λογοτεχνικό βιβλίο ή το μυθιστόρημα. Ακριβώς. Οπότε γιατί διάλεξες και αυτό το κομμάτι. Αν μου πεις δεν το διάλεξα, με διάλεξε, φαντάζομαι. Όλη στη ζωή μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Γεννιόμαστε ίσοι. Και στην πορεία αποφασίζουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Κάποιοι πηγαίνουν σε πανεπιστήμια, κάποιοι περνάνε από σχολές, εκπαιδεύονται για κάτι, εξειδικεύονται σε αυτό και αργότερα βρίσκουν δουλειά. Πριν από μερικά χρόνια σκέφτηκα ότι το να γίνεις συγγραφέας, να γίνεις, για παράδειγμα, ζωγράφος, είναι κάτι το οποίο μπορείς να το κάνεις από τη στιγμή που το αποφασίσεις. Είναι ένας δύσκολος δρόμος, μεν, γιατί δεν μπορεί κάποιος να σε εκπαιδεύσει να το κάνεις αυτό. Δεν ήρθε κάποιος να μου πει, Γιάννη, έλα να σε εκπαιδεύσω πώς θα γράφεις. Και μάλιστα μπορώ να τονίσω και ότι ήμουν μαθητής των μαθηματικών. Της τεχνολογικής κατεύθυνσης, μου άρεσαν πάρα πολύ οι υπολογιστές και σκράπα στην έκθεση. Αυτό είναι αλήθεια, κυρία Μαρία. Δηλαδή, ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν καλό στα μαθηματικά, γιατί τώρα μου κάνει εντύπωση πώς θα συνδυάζουμε αυτά. Άριστος, κυρία Αντιγόνη, άριστος. Άριστος, ε. Καλησπέρα και από το πλατό. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα. Πώς καταφέρατε να κάνετε ένα τέτοιο παιδί, αλήθεια? Δηλαδή... Η αλήθεια είναι ήταν ότι από μικρό πολύ. Ευφυής, πολύ διψούσα για τη ζωή. Ρουφούσε τα πάντα, τα πάντα. Ναι. Και εσείς τον παροτρύνατε να γράψει, δηλαδή ήσασταν από τις οικογένειες εκείνες των ανθρώπων που υπήρχαν βιβλία παντού στο σπίτι, γιατί είμαι περίεργη να δω πόσα ένα παιδί μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Όχι. Ο Γιάννης ήταν ένα παιδί που ευχαριστήθηκε τα παιδικά του χρόνια με το παιχνίδι, με όλα. Μια εποχή έκανε μία κλίση και κλείστηκε λίγο στον εαυτό του. Παραπονιόμασταν εμείς γιατί κλεινόταν στο δωμάτιό του και δεν έβγαινε να επικοινωνήσει μαζί μας. Και ο Γιάννης μάθαμε μετά ότι έγραφε. Τα είδατε εκ των υστέρων, αγαπητοί? Ναι. Σας τα παρουσίασε, δηλαδή μία και καλή, ε? Μία και καλή. Μάθαμε ότι ο Γιάννης όταν κλεινόταν στο δωμάτιό του έγραφε. Πώς νιώθετε αλήθεια σαν μητέρα ενός παιδιού με τέτοιες ευαισθησίες? Πολύ υπερήφανη, πάρα πολύ υπερήφανη. Τον καμαρώνω για το κάθε τι που κάνει, γιατί ό,τι αποφασίσει να κάνει, το πετυχαίνει. Έχει δίψα για τη ζωή και τα καταφέρνει για ό,τι αποφασίσει. Και το εύχομαι πάντα να είναι έτσι. Είναι σπουδαίο. Εγώ νιώθω καλά σήμερα, γιατί ξεκινήσαμε να μιλήσουμε για το βιβλίο του Γιάννη και μετά μιλάμε για παιδιά όπως το Γιάννη, που είναι ωραίο να προβάλλονται και μέσα από τα μέσα, γιατί δίνουν την άλλη όψη μιας καθημερινότητας πολύ πιο σκληρής, πολύ πιο αποτροπιαστικής και πολλές φορές πολύ πιο χωρίς να σε αφήνει προσδοκία να ελπίζεις. Και χαίρομαι όταν συναντώ παιδιά σαν το δικό σας, αγαπητή. Υπάρχει κάτι καλύτερο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ, γεια σας. Από τα μαθηματικά στην συγγραφή ποίησης. Mm-hmm. Και έβλεπα για κάτι πλάνα πριν λίγο, που μιλούσες με κοινό. Είναι από τα πλαίσια παρουσίασης του βιβλίου. Είναι η πρώτη παρουσίαση του πρώτου βιβλίου. Τι ακολουθεί, αλήθεια? Ακολουθεί ένα βιβλίο το οποίο είναι έτοιμο. Είναι... Γιατί όχι, είναι ολοκληρωμένο. Να πούμε ότι είναι αυτοβιογραφία, αλλά δεν θα είναι αυτοβιογραφία. Είναι κάτι σαν ημερολόγιο, αλλά δεν θα είναι κάτι σαν ημερολόγιο. Είναι ένα μυθιστόρημα αυτοβελτίωσης 9 μηνών από τις 8 του Γενάρη μέχρι τις 27 του Σεπτέμβρη, το οποίο πραγματικά με πόνεσε πολύ για να το γράψω. Κατέθεσα τα πάντα εκεί μέσα. Έχει νόημα με το πρώτο βιβλίο και πιστεύω και όλα μου τα βιβλία από εδώ και πέρα θα έχουν νόημα με το πρώτο βιβλίο. Τα συνδέονται, εννοείς, Γιάννη, mm-hmm. με το πρώτο βιβλίο. Δεν είναι θέμα ιστορίας, είναι θέμα το ότι κάποιος για να διαβάσει και για να κατανοήσει το δεύτερο θα πρέπει να γνωρίζει τι γίνεται στο πρώτο. Θα πρέπει να γνωρίζει πώς να κάνει μια αλλαγή, θα πρέπει να γνωρίζει τι είναι συνήθεια. Έχω δώσει πράγματα μέσα πολύ γενικά, πολύ μικρά,
και πολύ γενικά, ώστε να μάθει ο κόσμος να μπει στον κόσμο της αυτοβελτίωσης. Είναι ένας κλάδος που το λατρεύω πραγματικά. Ναι, και που τον τελευταίο καιρό όλο είναι και περισσότεροι εντρυφούν σε αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς γιατί όλοι ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Και υπάρχει αυτός ο δρόμος, αρκεί να μάθουμε να τον ακολουθούμε. Ακριβώς. Να τον επιλέγουμε. Μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω αν θέλετε. Α, δεν έχω πει για το ότι δίνουμε δύο βιβλία. Ναι, συγγνώμη. Δίνουμε αυτό. Κάθε φορά εγώ πετάω με αυτό. Εγώ τη βλέπω με τα μάτια, ήταν έτοιμη. Δίνουμε δύο υπέροχα αντίτυπα από αυτό εδώ το βιβλίο. Για τους τυχερούς που θα μας στείλουν ή θα μας τηλεφωνήσουν. Θα μας στείλουν μηνύματα στην σελίδα Live με την Αντιγόνη στο Facebook αμέσως τώρα. Και είμαι και αμελής και στο διαφημιστικό διάλειμμα θα πάω να φέρω και το σημειωματάριό μου με τα ονόματα των δύο τυχερών από το χθεσινό διαγωνισμό. Πάντως τώρα, για αυτή τη στήλη, δύο βιβλία που αμέσως τώρα σας δίνουμε με την υπογραφή του Γιάννη Χανδράκη που γνωρίσαμε όσο μπορέσαμε τηλεοπτικά και επιγραμματικά μέσα από την παρουσίασή του εδώ, για δύο τυχερούς. Μπείτε τώρα μέσα στη σελίδα του Facebook, Live με την Αντιγόνη, πάτε στα μηνύματα, γράφετε ονοματεπώνυμο, μου λέτε και δίπλα για βιβλίο και σας ανακοινώνω αμέσως μετά. Και εννοείται, Αντιγόνη, ότι ίσως, αν θέλει ο Γιάννης, θα μπορέσουμε να τον έχουμε ξανά στο επόμενο βιβλίο. Είναι, γιατί δεν έρχεται. Μιχαλή, κακά πέρασε στο πρώτο. Όχι, βέβαια. Ας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Η πρώτη φορά είναι δύσκολη. Όχι, βέβαια, τι δύσκολη. Εμείς εδώ κάνουμε παρέα, δεν κάνουμε εκπομπή. Και μέσα από την παρέα γινόμαστε και καλύτεροι και γνωρίζουμε και νέους ανθρώπους και χαιρόμαστε που γνωρίζουμε ανθρώπους και παιδιά με τέτοιες προδιαγραφές και τέτοια οπτική, γιατί γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι μιλώντας με αυτόν τον κόσμο. Για να αποβάλουμε τον άλλον που δεν μας αρέσει και ιδιαίτερα. Εγώ δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να κάνουμε μία τελευταία έτσι αναφορά για την έμπνευση του Γιάννη. Γιατί εμένα προσωπικά αυτό με έχει αγγίξει περισσότερο, άρα θα ήθελα να μας μιλήσει ο Γιάννης λίγο για την έμπνευσή του. Από πού αντλεί την έμπνευσή του? Πάντα θα δίνω μάλλον την ίδια απάντηση. Δεν ξέρω, όσο μεγαλώνω, οριμάζω και το βλέπω αυτό στα γραπτά μου, στα ποίηματά μου. Ναι, βρε, είσαι μεγαλώσει και πολύ, αλήθεια. Είναι, με έχουν φάει Θυμώστε τα χρόνια. Θυμώστε με τώρα. Αλλά εντάξει, κρατιέμαι. Για πες. Είπαμε και ηλικίε, αλλά δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Ναι. Αλλά έμπνευση... δεν απηχεί βέβαια το 26 αυτό που παρουσιάζει, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να σε χαλαρώσω λίγο. Ναι. Η έμπνευση είναι κάτι το οποίο δημιουργείται. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει στο σύμπαν, πιστεύω, και δημιουργείται τη στιγμή που σου κάνει κάποιος, που σου δημιουργεί κάποιος ένα συνέστημα. Η έμπνευση πρέπει να είναι συνέστημα. Και μάλλον είναι ένα συνέστημα το οποίο δεν μπορεί κανένας μας να ονομάσει. Πιστεύω και παλιοί άνθρωποι, πολύ, πολύ μεγάλοι, πραγματικά νιώθω πολύ μικρός μπροστά τους, έχουν πει ότι η έμπνευση ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να ονομάσουν, απλά το ζούσαν. Και ο Ernest Hemingway, όπως γράφω και στο ποίημα που σου άρεσε με τη μητέρα μου, έλεγε πως προτιμάει να εμπνέεται μεθυσμένος και να γράφει νυφάλιος. Η μέθη μάλλον το βοηθούσε να φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Έχεις αφιερώσει ποίημα στη μαμά σου. Ναι, και το έχω σημειώσει. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Ήθελα να το διαβάσω, λέω, ίσως δεν καταφέρω να το διαβάσω και να μη συγκινηθώ. Μπορώ όμως να σου δώσω εσένα, αν θέλεις να το διαβάσεις. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Έχω μπροστά μου άλλη μία ώρα. Αλλά θα ήθελα έτσι λίγο να δω. Με ρωτάς τη ζωή αν φοβάμαι μαμά σου, απαντώ τους ανθρώπους φοβάμαι. Με ρωτάς αν θα με δεις το πρωί μαμά σου, απαντώ πως τα βράδια λυπάμαι. Κάθε βράδυ που σβήνει το φως μαμά, δεν κοιμάμαι. Ναι, χωρίς εσένα δεν θα υπήρχα ποτέ μου μαμά, χωρίς εσένα εγώ δεν ζω, δεν υπάρχω. Είναι πολύ προσωπικό σου αυτό. Είναι ένα ποίημα το οποίο, έτσι νομίζω, η μητέρα μου δεν στεναχωρήθηκε που το μοιράστηκα με τον κόσμο, γιατί θα μπορούσε να το αφιερώσει ο καθένας στη δική του μητέρα. Έχεις δίκιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Χάρηκα που σας είδα, τόσο εσένα Γιάννη για πρώτη φορά, τόσο εσένα Νίκη. Θα τα πούμε ξανά αύριο εμείς μαζί, με ένα θέμα διαφορετικό. Η μέρα γιορτής για το Ηράκλειο, αλλά μια ημέρα κανονική για την υπόλοιπη Κρήτη. Οπότε ραντεβού ξανά αύριο μαζί. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα και πολύ. Στην επόμενη σου έκδοση εδώ, για να πληροφορήσουμε και τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε.